Μα έλεγε ο Νικόλα Βαθιάδη ότι μέσα σε αυτά τα οποία συζητήθηκαν ήταν μεταρρυθμίσεις για το ασφαλιστικό, μεταρρυθμίσεις για το φορολογικό και για, δική και δική. για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Μπήκανε σε τέτοια ζητήματα με την κυρία Μέρκελ ο πρωθυπουργό. Ε, δεν μπήκανε. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι δεν μπήκανε σε τέτοια ανάλυση. Συζητήσανε στην ουσία για το περίγραμμα των μεταρρυθμίσεων, αλλά δεν μπήκανε σε θέματα ανάλυση και ουσία των μεταρρυθμίσεων. Έγιναν κάποιε γενικέ τοποθετήσει και από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και τη Γερμανίδας Καγκελαρίου. Το ευχάριστο είναι ότι παρουσιάστηκαν συγκλήσει σε ζητήματα και παρουσιάστηκε πάνω απ' όλα η καλή διάθεση ε, να βρεθούν. Ε, κοινή τόπη, κοινό έδαφος, πάνω στο οποίο θα πατήσει και η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις, η οποία θα κατατεθεί και στο Eurogroup. Επομένως, από αυτή την άποψη, αυτή η συνάντηση με την κυρία ώρες Μέρκελ και κρίνεται και απολύτως είναι θετική. Πέντε ώρες, ώρες είναι πολλές, φαίνεται με την... Μπορεί, δεν μπορεί ε... να μιλήσει επίρρη διαγραμμάτων πέντε ώρες. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη αυτές τις πέντε ώρες ε, ήταν... Α, δεν κάπου εκεί ήταν όντω η διάρκεια και αυτό είναι από μόνο του σημαντικό. Είναι σημαντικό. Ε, συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τι διμερεί σχέσει των δύο χωρών. Συζητήθηκαν ζητήματα, παρουσίασε ο Έλληνα Πρωθυπουργό την κατάσταση στην Ελλάδα. Ποια ήταν η κατάσταση με το προηγούμενο πρόγραμμα οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Ποιοι είναι οι στόχοι τη ελληνική κυβέρνηση. Μίλησαν επίση για την Ευρωζώνη, για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρωζώνη, του εξέθεσε η Γερμανίδα Καγκελάριο στις δικές της θέσεις και πάνω απ' όλα το σημαντικό ήταν ότι βρέθηκαν άξονες και σημεία σύγκλησης έτσι ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί από κοινού. Κύριε Σακελαριδί, δημοσιοποιήθηκε και βέβαια εδώ υπάρχει ένα παράπονο που να. δεν αφορά μόνο την ενημερώση αλλά το σύνολο του ελληνικού λαού. Να. Μάθαμε από τους Financial Times για αυτή την επιστολή που είχε δραγματικό όντως χαρακτήρα και εγώ αν θέλετε, για να σα πω και την προσωπική μου άποψη, το δίλημα που έβαλε ο Πρωθυπουργό, εγώ συμφωνώ ότι ανάμεσα στο να κοιτάξει το λαό σου που πεινάει και να μην μείνει με μισθού και συντάξει και να μην διαθέσει κονδύλια για την παιδεία και την υγεία, είναι προτιμότερο να πει ότι δεν έχω να πληρώσω τι δόσει. Ξεκάθαρα και ανοιχτά και ειλικρινά. Αλλά γιατί να το μάθουμε από του Financial Times αυτό και να μην το μαθαίναμε από εσά, να μην το μαθαίναμε από τον Πρωθυπουργό ή από, από, από κάποιου. Οι οποίοι να λέγανε, κύριε, εμεί του ηγέτε ε. τη Ευρώπη, δώσαμε αυτή την εικόνα. Και θέλουμε να είστε ενημερωμένο, ενημερωμένοι όλοι εσεί οι Έλληνε για τι κινήσει μα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ε, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι στην επιστολή αυτή, αυτή η επιστολή μάλλον, δεν περιείχε τίποτα διαφορετικό όπως τα έχετε κι εσείς διαπιστώσει σε σχέση με τις δηλώσεις που έχει κάνει και ο Πρωθυπουργό, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία είναι... Δεν αυτά έχετε άδικο οποία... άκουσα τον κύριο Τραγασάκη την τελευταία μήνες. φορά που μίλησε με στην Έλλη Στάι. Τον άκουσα. Και εγώ, και εγώ πολλές φορές είχα μιλήσει και, και για εσείς. τα ζητήματα της ρευστότητα για τα προβλήματα που υπάρχουν, ότι αυτού του τύπου τα διλήμματα για εμάς είναι ήδη απαντημένα και ακριβώς για να μην φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσουμε το δίλημα να πληρώσουμε είτε μισθούς και συντάξεις, είτε να πληρώσουμε τις δόσεις προς τους πιστωτές μας. Ακριβώς για αυτό το λόγο στάλθηκε αυτή η επιστολή. Ήταν μια επιστολή η οποία είχε εμπιστευτικό χαρακτήρα. Και από αυτή την άποψη έπρεπε και εμείς να σεβαστούμε ε, την εμπιστευτικότητα, γι' αυτό δεν την δώσαμε. Όμω, τελευταία, έχουμε διαρροή από τον ξένο τύπο για θέματα που αφορούν τη χώρα. Και, αυτό, και ξέρετε, εμένα με υποψιάζει αυτό. Εγώ θα την πω την υποψία μου ανοιχτά στον κυβερνητικό mm. εκπρόσωπο. Μήπω είναι και θέμα τακτική. Δηλαδή, επιλέγουμε η διαρροή να γίνεται από ένα ξένο μέσο και όχι από ελληνικό. Όχι. Σίγουρα δεν έγινε Για από την ελληνική κυβέρνηση. κυβέρνηση. Για να μην το χρωδεί η κυβέρνηση. Έτσι. Σίγουρα δεν έγινε από την ελληνική κυβέρνηση. Και όσοι γνωρίζουν και του διάβλου μέσα από τι οποίε γίνονται οι διαρροέ, μπορούν να κρίνουν η συγκεκριμένη διαρροή, να υποθέσουν μάλλον από πού έχει γίνει. Πάντω, σίγουρα δεν έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Εμεί προσπαθούμε ταυτόχρονα, και αυτό μπορώ να σα το πω και εγώ ω κυβερνητικό εκπρόσωπο, να ενημερώνουμε. Ε, Του δημοσιογράφου για το σύνολο των κινήσεων τη ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε το τι κάτι κάνουμε, άλλο. το τι λέμε μέσα στα Eurogroup, τι γίνεται μέσα αυτή στη, στη σύνολο κορυφή. Αυτή, αυτή η επιστολή όμω επειδή είχε το χαρακτήρα τη εμπιστευτικότητα, καταλαβαίνετε και εσεί ότι από τη στιγμή που συζητάμε κάτι σε ένα επίπεδο εμπιστευτικό με Ευρωπαίου ηγέτε, είναι και ζήτημα σοβαρότητα τη ελληνική κυβέρνηση να μην διαρρέει κάποια πράγματα. Όμω ότι πέρα, η διαρροή από ήρθε. Εκεί. Και θα μάλιστα υπήρξε. ήρθε την παραμονή, ε, την βέβαια. παραμονή, η ανήμερα της συνάντησης του Πρωθυπουργού ε, της χώρας μας με την ε, κυρία Μέρκελ. Που θα προφανώς υπήρχε... είχε κάποιο στόχο η, αυτή η, η, η διαρροή. Θα υπήρχε πάντως Αυτό που έλεγε το BBC. Να, οι θα ζήτουλες θα υπή... οι Έλληνες που πήγανε στη Μέρκελ για να πάρουν λεφτά. Εγώ πάντως δεν, δεν θεώρησα και δεν ξέρω και τη διαβάζει αυτή την επιστολή αν θεωρεί ότι είναι μια επιστολή και Το είπαμε και εμείς αυτό ότι Αντιθέτως, δεν είναι έτσι. εγώ πιστεύω ότι είναι μια επιστολή αξιοπρέπεια Και είναι μια επιστολή... Όμως που, που θέτει ουσία. ένα σοβαρό δίλημα. Ότι μέχρι τον μέσα στον Απρίλιο στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει πρόβλημα. Δεν είναι, ξέρετε, δεν θέτει το δίλημα. Θέτει τρόπου να αντιμετωπιστεί το δίλημα πριν φτάσουμε σε αυτό το δίλημα. Είναι μικρό και το φορικό φορικό περιθώριο. Και αυτό, ναι, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι με αυτήν την επιστολή στην ουσία κινητοποιήθηκε μια διαδικασία. Αλήθεια. Κινητοποιήθηκε μια διαδικασία που από την προηγούμενη εβδομάδα έχει παράγει αποτελέσματα. Και αυτό είναι η επιτυχία τη ελληνική κοινωνία. Κάτι κυβέρνησης. άλλο. Α... Το γεγονό. Το, μισό λεπτάκι σε αυτό, κύριε Παπαδάκη. Το γεγονό, για παράδειγμα, ότι έγινε η επταμερή συνάντηση στο, περιοδ, στο περιθώριο τη Συνόδου Κορυφή και αυτό που αποφασίστηκε. Προκλήθηκε ήταν... εξαιτία τη επιστολή, θέλετε να πείτε. Βεβαίω. Βεβαίω. Γιατί ζητήθηκε ταυτόχρονα και από τον κύριο Τούσκ να γίνει αυτή η συνάντηση. Κάτι άλλο. Και αυτή η επιστολή στην ουσία συνόδευσε το αίτημα του κύριου Τσίπρα για αυτή τη συνάντηση. Δεν είμαστε στην στην κατηγορία αυτών που τα μηδενίζουν και τα εσωπεδώνουν όλα. Ήταν πολύ θετικό ότι για πρώτη φορά και δημοσίω τέθηκε από τον Υπουργό τη χώρα το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων και αποσμιώσεων. Είναι θετικό ότι τέθηκε το θέμα τη Siemens. Βέβαια, στρογγυλεμένο, για να είμαστε ειλικρινεί. Κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να μπει πολύ πιο επιτακτικά. Κάποιοι άλλοι λένε και τι να αντισπεί. Μπορεί ξεφτυλισμένοι να δώσουν τα λεφτάκια τη Γερμανική Απαναρθώση. Δεν, Δεν, Δεν γίνεται. Ε, Πάντω, κάπου στη μέση είναι η. Εδώ θα δεχτείτε σήμερα κριτική. Και ήδη από ό,τι βλέπω και από τον τύπο, δεχόσαστε μια κριτική. Ότι ε, καλωσορίσατε στη ρεαλιστική πολιτική. Ο κύριο Άβριο Γεωργιάδης Έβγαλε και ένα tweet χθε το βράδυ. Η αντιπολίτευση λέει ότι κάποτε λέγαμε Go Καλωσορίσατε ε. στο κλαμπ ε. στο των Μερκελιστών. Ε. Τι έχετε να απαντήσετε, ε, Κοιτάξτε, νομίζω ότι μερικές φορές η κριτική η οποία ασκείται, ε, καλό είναι και εγώ ως κυβερνητικό εκπρόσωπος να μην απαντάω σε όλα τα ζητήματα κριτικής, γιατί νομίζω ότι η αλήθεια είναι αυταπόδεικτη. Ε, δεν είναι δύσκολο να θυμηθούμε τον κύριο Σαμαράκη, το Ουδή Αναμάρτητο, όταν επισκέφτηκε την κυρία Μέρκελ στο Βερολίνο, και είναι πολύ εύκολο να συγκρίνουμε σε σχέση με τη χθεσινή δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό τι έκανε χθε, Ξεκίνησε λέγοντα, μιλώντα για την αποτυχία του προγράμματο όπω έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, Ποιε είναι οι κοινωνικέ επιπτώσει αυτού του προγράμματο. Ε, μετά συνέχισε μιλώντα για το γεγονό ότι για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα ευθύνονται από τη μία, από τη μία πλευρά και η, πολιτικοί πολιτική του μνημονίου, από την άλλη ευθύνονται και για την κατάσταση στο εσωτερικό τη Ελλάδα και οι κυβερνήσει οι οποίε δεν αντιμετώπισαν τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα. Βέβαια, είπε και κάτι άλλο, ότι δεν ευθύνονται η Γερμανία. Ευθύνοντας. Αν η Γερμανία, δεν η, Γερμανία δεν ευθύνεται, μπορεί να μην ευθύνεται για την προ. Της, είπε, το, της του, της του μνημονίου εποχής. Αναφισβήτητα όμως, η πολιτική η οποία εφαρμόστηκε τα από την, τα υφεσιακά μέθα υπευλήθεια... Γιατί εγώ δεν πιστεύω την κυρία Μέρκελ που λέει, έλα βρε παιδιά... Μία από τις 28 χώρες είμαστε. Ναι. Δηλαδή σε λίγο θα μας πει ότι Είναι η Μέρκελ, Μάλτα. η, Γερμανία και η Μάλτα έχουν την ίδια ψήφο στην στο Eurogroup. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Είναι... Ε, εντάξει, αυτό... Το άλλο με το τότο το, 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 ξέρετε ήταν μου να θυμώσω να τις απαντήσω, το το, το, αλλά είχε κατηλημένο το, το τηλέφωνο. Όλοι, αλλά και με διπλωματικό τρόπο και η κυρία Μέρκελ έδωσε αυτή την απάντηση. Ότι ε, τι έκανε λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργό, έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα και έβαλε φυσικά και με εμφατικό τρόπο και το ζήτημα των γερμανικών ε, επανορθώσεων, αποζημιώσεων και το κατοχικό δάνειο. Και Βέβαια, το εκεί το έβαλε της πολύ και κομψά, της πολύ στρογγυλεμένα. Είπε ότι καταρχήν είναι για μα ηθικό Όχι. ζήτημα. Ηθικό είναι το ζήτημα και το έχει πει εδώ και χρόνια και ο Μανώλη ο Γλέζος που το. Οπότε γίνεται αναφορά σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο ηθικό. Βέβαια το είναι... γεγονό ότι λέει το συζητάμε παρόλα αυτά ότι έχει κλείσει το θέμα είναι θετικό. Είναι, σταθετικά. είναι, είναι σημαντικό αυτό το θέμα να διατηρείται ζωντανό και πόσο δε μάλλον στο κορυφαίο δυνατό πολιτιακό επίπεδο όπω ήταν σε ένα από τα κορυφαία επίπεδα όπω ήταν η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τη Γερμανίδα Καγκελάρη. Πώς... Νομίζω πάντω ο καθένα μπορεί να συγκρίνει την εμφάνιση τη χθεσινή του Πρωθυπουργού ο οποίο έχω την αίσθηση ότι ανεξάρτητα από το τι ψήφισε ο κόσμος στις πρόσφατες εκλογές, ανεξάρτητα από το εάν συμπαθεί ή αν αντιπαθεί τον κύριο Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ, την ελληνική κυβέρνηση, νομίζω πάντως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός χτες εξέφρασε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων οι οποίοι τον άκουγαν χθε να λέει αυτά τα πράγματα μέσα στο Βερολίνο. Και αυτό, αν θέλετε, την άποψή μου από μόνο του είναι σημαντικό και για την ανόρθωση τη αξιοπρέπεια των Ελλήνων που τα τελευταία πέντε χρόνια έχει καταβαραθρωθεί, αλλά και για να μπορέσει να γεννήσει και υλικέ συνέπειε σε σχέση με την αντιμετώπιση τη παρούσα κατάσταση και να δοθεί ανάσα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Κύριε θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή και τη εγώ να σα ευχαριστήσω. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Uh, και, και αμέσω μετά τι διαφημίσει, αφού θα... πούμε ότι μαζί μα είναι. Είναι ο κύριο Βίτσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι ο κύριο Ανδρέα Παπαμίκο.